Καλησπέρα φίλε και φίλοι του Μπάσκετ City και από το χρυσό του Ταύρου. Είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε το παιχνίδι για την ημιτελική φάση Final 4B για τη Rookie League κατηγορία. Κατσαπλιακό για την πρώτη επίθεση του παιχνιδιού εναντίον του Γάμα Καπαπουσί. Οι ομάδε ήρθαν για λίγε ημέρε. Ανοίγει το σκορ για τον Κατσαπλιακό με το καλημέρα. Ο Παυλίδη κάνει το 3-0. Μίτσης, Αραπούκας στη 45, αλλάζει γωνία. Για Τσουρίς, άμεση απάντηση από τον Αδάμι. Θα φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Πάμε για την μπάλα στον Παυλίδη. Από πίσω τα καμπίδια τον Παπαδόπουλο. Φλιτάρι, του φύγει η μπάλα. Πληρώνει το κλέτο λάθος μάλλον ο Αδάμις. Ο Παπαδόπουλος όμως επιστρέφει, διορθώνει το λάθος του. Ωραίο το Euroset και θα σκοράρει. Πολύ ωραία η φάση όλη δικιά του. Να μην αμέσως την επίθεση. Ο Παπαδόπουλος μπροστά για τον Φινίτσι. Ο Παπαδόπουλος Μένης. Να βρει πάσα μέσα με τα χέρια μπάλα. Στον Αδάμι, ο Παπαδόπουλος που συμπιά 3. Το rebound για τον Κατσαπλιακό. Άλλος Παπαδόπουλος της παρέας. Παυλίδης περνάει το κέντρο. Θα πάρει και το screen. Πολύ ωραία επάφηση στον Παπαδόπουλο. Το ζυγίζει από τις 45 στο σίδερο. Αδάμις μαζεύει. Παπαδόπουλος. Αλλά κλείνεται γρήγορα. Αφήνει τον Παπαδόπουλο και στην ξεγιά τον Ραπούκα. Έξτρα πάσα στον Αδάμι, το σουτιά 3. Ο Παπαδόπουλος μαζεύει, δεν υπάρχει. Συνέχεια, έχει σφυρηθεί 3 δευτερόλεπτα από τον Άσο τον Γάμα Κάπα. Παρόλα αυτά πάρα πολύ ωραία φάση, ομαδική. Κάναν ξεμαρκάρεις πολύ όμορφα ασχέτως αποτελέσματος. Πάλι στο κουμπάλα. Καλά από τον Παπαδόπουλο. Το πρώτο του παιχνιδιού. Παραφορά. Μέσα στο μάλλον για τον Παπαδόπουλο που είναι στη γωνία. Δυσκολή πάσα θα περάσει με τον Παυλίδη. Αλλά θα χάσει την κατοχή. Παπαδόπουλος ευνοείται. Εκπληκτική πάσα στο Ραπούκα. Άφηξε τον αντίπαλο από το κομπάνο του και έκανε πολύ δύο της παίξης του. Θα τους έχω τα ξανά δεύτερο θέλη. Θα πω τώρα την άλλη φορά. Ο Παπαδόπουλος θα πάρει την baseline, το sidestep θα το βάλει στον Παυλίδη, πολύ δύσκολη φάση. Στην επιχείρηση του Airball. Σημαίνει στα ραβδάκια να κάνει την μπάλα. Ο Παπαδόπουλος, τον Αδάμι. Πολύ ωραία. Και μείνει στη πάει την baseline, το φιλάτζα περνάει άστοχο. Αφού θα σαν ανανεώνει. Και τον Παπαδόπουλος 45 θα το πάρει το μετά από τη ρίπλα στο σίδερο, Παυλίδης. Παλά, αριστερά για τον Μάνο. Παυλίδης, το Eurostep, δύσκολο καλάθι. Λίγο παρόμοιο το τελείωμα με την προηγούμενη ακριβώς φάση. Από αυτή τη φορά θα βάλει την μπάλα στο πλεκτό. Μπορείτε να κλείσετε λίγο την πόρτα. Άλλο βγάλει στον Παπαδόπουλο για τον Γερμένη που κοιτάει και τον χρόνο. Αφού είναι για τον Ραπούκα στη γωνία, είναι άστοχος. Μια φάση παρόλα αυτά. Ο Παπαδόπουλος τώρα μαζί την χώρα, μπαίνει μέχρι μέσα. Στη γωνία που βγάλει μόνο στον Πάλιο. Τον δώσε ο Παπαδόπουλος στο επιθετικό ριμπάμπι. Θα σκοράρει αυτός για την ομάδα του. Κάνει το 9
5. Θα το top μισό για το 10 λεπτό. Ο Βαδόπουλος μέχρι μέσα, πολύ ωραία. Η μπομπίτα του, μόλις από αφεντικό χέρι, κάνει το 9-7. Πάμε εξαιρετικά και για τις δύο ομάδες. Με ωραίες φάσεις για τις ομάδες, Παλίνης. Αφήσει για τον Μάνο. Του είναι άστοχος Παλίνης, δεύτερο επιθετικό rebound, ούτε τώρα Γιωμένης. Το σύξο σίδερο, ο Βαδόπουλος, η ομάδα του Σφαλιάρα. Με διάσμος, πάρα πολύ ωραία. Ο Μπάλιος με την μπάλα σε ψηλό. Λίγο το απλό, πολύ γλυκό το τελείωμά του. Ο Βαδόπουλος. Αδάμι, βρίσκεις από μέσα από την γωνία, διάστοχος, Παλίνης. Μάνο, πάρει το φάλ και θα πάει στη γραμμή των βολών. Από το φάλ και από την καμακάμα. Καθώς το σήκες στο μάνο ήταν ένας με τρεις από την baseline. Πιθανότητες. Φάουλ είναι χαμηλά, λένε οι διαιτητές. Αλλά έξω στο Παπαδόπουλο. Επίσης στο πρώτο drive. Παπαδόπουλος. Για τον Γεμένη, ο οποίος ευγιάζεται. Θα πέσει την μπάλα. Αλλαγή γωνίας. Ραμπούκας πολύ ωραία μέσα για τον Γιουστόπουλο. Δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει φάουλ χαμηλά. Θα κάνει το 14-7, θα βρίσκω το παιχνίδι, θα βλυρισκεύει. Φτάσει μέχρι μέσα, θα τελειώσει και την μπάλα. Τη φάση μπροστά στο ψηλό των ΓΚ. 16-7 έχουν το momentum. Η ομάδα του Κατσαπλιά από αυτή τη στιγμή θα το εκμεταλλευτούν. Στο Γεμένη θα πάρει το σούτ από γωνία. Είναι άστοχος ο Παπαδόπουλος. Μετά το rebound του Δημιώτη. Βγαίνει απ' τα αριστερά. Πάρει και το σπίτι. Διότι Μάνος για 2-2. Είναι άστοχος. Ένας θα τελειώσει τη φάση της Τσοφάνης. Μετά το επιθετικό rebound που μάζεψε μετά το σπίτι του συμπέχτη του. Μεγάλη φάση Ραμπούκα. Δεν καταφέρει να κρατήσει την μπάλα. Πολύ ωραία πάσα. Έξυπνη πάσα. Να σε ένα time out και επιστρέφουμε ξανά. Επιστροφή στο μάτς για το επόμενο 1.30-1.40 συγκεκριμένα που έχει απομείνει στο περίοδο. Παυλίδης, πολύ ωραία θα αλλάξει το Μάνος στην πονέα. Αυτή στιγμή το σούτ για 3 είναι άστοχο. Ζευγόλης μαζεύει. Αφεντικό rebound. Στην σχετική ομάδα του. Ζωρίς ο Κατσαφυλακός. Ζωρίς ο Ραμπούκα. Θα πάρει το σούτ μέσα από τον Γιουστόπουλο. Ωραίο το γύρισμα. Σαν τρέιλερ. Στοχό. Άλλος ξανά επιστροφή. Σε το τυγό. Μέσα. Κάνει το 18-7. Ο
Ολυμπιακό, Παυλίδης, Ρωμάνο, αυτός τώρα για τον Κουμπριώτη. Παύλεδης να πάει την μπάλα, έχουν το χώρο τα δικιά τους. Γερμένης όμως λένε πολύ ωραία την μπάλα στην κορυφή. Θέλει να βγάλει και την φάσα, ο Λούξο να πού καλώς ταγκώνεται, είναι καλά κάνει. Γιατί έχει καταστρέψει μόνο στη φάση. Και με αυτόν τον τρόπο όμως θα κλείσει η πρώτη περίοδος 18-7 μπροστά η ομάδα του Κασαπλιακού. Καλύτερη σε 12 λεπτά. Πάμε στην ανάπαυλα και επιστρέφουμε ξανά. Επιστροφή στο παρκέ για να βρει τη δεύτερη περίοδο. Δεν μπορεί να έχει την μπάλα στην κορυφή. Γιατί το πήγε ρόλο να το κάνει. Ή το σούπια, δύο άστοχο. Παπαδούλος. Λίγο στο παμπί. Θα κάνει το drive, αλλαγή. Σπάσουμε τις μέσεις. Αλλά δύσκολα. Να μαζέψει το δεύτερο ρυμπά. Ο Δημόπουλος. Τσινίτσι, πίστη από δύο, κρατάει την μπάλα. Ραφούκας, το Παπαδόπουλος πιέζει. Από 45 γωνία. Ραφούκας θα δώσει το Τσινίτσι από αλλά παραμένει για τους γάμα κάπα. Πολύ ωραία η φάση, όλη η δημιουργία του Ραπούκα. Στόβλος, αλλάζει για τον Ζεβόλη, κύριος μέσα για τον Φινίτσι, θα γυρίσει με το δεξί. Είναι άστομο, ο Παπαδόπουλος μαζεύει. Και αφήνει για τον Παυλίδη. Κάνει λίγο από το γήπεδο, θα κάνει το drive, θα καλέψει με τον Παπαδόπουλο. Δεύτερο στυλ, πολύ ωραία. Θα σε προπόνηση, θα φτάσει και θα ευστοχίσει. Ο τελευταίος παίκτης. Θα τον σταματήσει ο Παπαδόπουλος. Ζευγόλης, πολύ ωραία μοιάζει. Ξέρει ήδη που βρίσκεται η επόμενη πάσα του. Η περιφέρεια, ο κύριος Παπαδόπουλος είναι άστοχος. Θα πλέγω σε αφήνει την μπάλα να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. 22 λεπτά και σε τεχείτε στην ώρα του Τσαπλιάκου. Πολύ ωραία. Θα βρει μπροστά το κουτουργό της. Το μπάλιο που τον ξεχάσανε στην πλάτη της άμυνας. Θα κάνει το 24 λεπτά. Αυτό σχεδόν σε κουάτρα σκορ. Αυτό σχεδόν σε κουάτρα σκορ. Το Τσαπλιάκου κλέψουμε εδώ τώρα. Από τον Κουτουργιώτη. Πάλι θα πει για τα αριστερά. Όμως με βήματα, ζεστό. Ωραία. Πολύ ωραία έμπλευση όμως από μικρό. Πάμε σε ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι μετά το time out. Τώρα που έχουμε την μπάλα στα χέρια. Φαντάει να μην πει πολύ που έχει συμπέκτες του. Μπάλα στο Παυλίδη. Ζευγόπουλος για τον Παπαδόπουλο, μέσα για τρεις. Το σκοράρι για την ομάδα του θα βρει επιθετική λύση μετά από αρκετά λεπτά.
Ο Αδόπουλος για τον Τζοπάνη θα μπει μέχρι μέσα εκεί. Θα πω εδώ φάνηκε το υπάρχει φάουλ. Δεν βλέπω βέβαια για τον Τζοπάνη να διαμαρτύρεται. Ωραία από το πλάι. Βάλιος με την μπάλα στην κορυφή. Παναδόπουλος περνάει την πρώτη γραμμή άμυνα. Θα βγάλει για τον Μπάλιο, ο οποίος έχει στην καρδιά τον γάμα κάπα και θα τελειώσει τη φάση με το δεξί. Κουκάς για τρεις. Έτοιμος, είναι μέσα. 34-10. Ξεφεύγει η κατάσταση. Σοχόλης πατήσει, θα πάει το πουλιά τζάμπερ. Πολύ ωραίο το τελείωμά του. Το σμούθι ριλής. Πάλιος τώρα την άλλη πλευρά από τον τον Παπαδόπουλο. Τους δύο Παπαδόπουλοι που πετάει το σκαλοπάτι. Τσοπάνης, πως θα περάσει την μπάλα. Είναι την άλλη φορά που έχουμε δει και οι διδυτές. Συμφωνεί και ο Παπαδόπουλος. Πολύ ωραία πάσα όμως του Τσοπάνη, παρόλα αυτά. Άλλη μια φορά βρέθηκε κάποιος εκτεθειμένος στην πίσω γραμμή άμυνα στον ΓΚ. Είναι άστοχος. Ο Γιώργος Ζευγάλης για τον Παπαδόπουλο. Μέσα στο Σιπιατρίς και αυτό μέσα έχει πιάσει ρυθμό. Θα κάνει το 34-15. Είναι το τρίτο. Ο Παπαδόπουλος, ενώ για τους αριστερούς του κύριου Σάμι. Ο Παπαδόπουλος θα γυρίζει, διαβάζει τη φάση και ακόμη στο τελείωμα μπροστά στο Γεννέλη, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα εκτός. Θα κάνει κακή συνέντευξη με τον Παπαδόπουλο. Μπάλιος θα κάνει το σπλίτ, θα ματάει, πολύ σωστά, θα κατευθεί με βήματα. Την αρχή για την ομάδα του ΓΚ, κινήσεις εντός. Άρα από κάτω αυτός για τους γιόμους. Είστε βγόλοι στην κορυφή με την μπάλα. Θα πάρει το πρώτο σπλίτ, θα δώσει την κινήση, θα πάρει το φάουλ από πίσω. Θα κάνει παραφορά. Γερμένη στυπάει από τον κεντρικό διάδρομο. Δεν ξέρω τι είναι αριστερό. Δεν βγήκε. Καλή αμυντική βοήθεια. Κουριώτη αλλάζει τη γωνία για τον Μπάλιο. Θα πάρει το φάουλ εδώ από τον Αδάμι. Για τρεις είναι άσοχο, το Μπάνης το ψηλά αναμειώνει. Ήταν ο Μπάλιος για τον Μάνος το Μωστά. Το σούτο που του βγει για τρεις, το σύντερο μας είναι διεμένης. Θα πίνει για τον Ζεβόλη.
κουλός είναι αυτό. Θα κάνει 37-15. Κάνει για το πάτημά του 2-40. Παίρνει την ανάπαυλα του χρόνου. Θα βάζει στο γεμένο στη γωνία. Βάλει το Παπαδόπουλο. Όλοι θα χτυπήσει το κέντρο. Την ίδια. Δεύτερο drive προς τη ίση. Έμειναν από χρόνο όμως η ομάδα των Γάμα Κάπα. Πάμε προς τη φάη, θα δώσει την μπάλα στον Κουτουριώτη. Εκείνος έλεγε να δει τον Μπάλιο, πολύ κλειστός ο χώρος. Θέλω να ενεργήσουμε σε αυτή τη φάση. Μόλις απαντήσει να σου φτάρει, είναι άνθρωπος Παπαδόπουλος από την άλλη πλευρά, υποστηρίζει. Μπάλα έξω. Πάμε μόνο του, θα πάρει το σουτ, βγήκε γρήγορα. Με χέρι άμυνας πάνω του. Βόλης, τελειώνει ο χρόνος. Αγάμις, γίνεται τον... Δεμένει, δεν θα σκοράρει ούτε εδώ. Θα το σκοράρει ακόμα πιο δύσκολο. Κόνωση, χωρίς χρόνο στην πλάτη του. Στην επαναφορά, η μπάλα είναι πάλι. Αδάμι σκόβει, χάνει την μπάλα. Τουρκιώτης βλέπει και εκεί φύγει στον εφηδιασμό. Τετάτε με το καλάθι, δεν έκανε αυτό να τελειώσει. 39-15. Πολύ στιγμό γυρίζει, πολύ ωραία περνάει τη γραμμή άμυνας. Επίσης πολύ ωραίο το πάτημά του και το release. 39-17. Θα κλεί μέσα, θα πάρει το φαουλ. Θα πάει στη γραμμή. Ωραία, πολύ ωραία, περνάει ανάμεσα από δύο, θα δώσει την μπάλα και στα Μαθούκα, κυκτική φάση. Έκανε άνω κάτω την άνω του Κασαπλιακού και φυσικά όλη την δουλειά για την ομάδα του. Άστοχο το σουτ του Δημόπουλου, Μαθούκας με την μπάλα. Ζεβόλης, θα δίνει την μπάλα προς την Καλαμάνη. Καλή γωνία, αρχίζει και παίρνει φόρα, θα πάω το πουλά τζάμπερ και αυτό μέσα. 21, αλλά δευτερόλεπτα. Δημιώτης, Δημόπουλος, την μπάλα μέσα για το Μάνο, σωστά. Θα πάω από πίσω, αμέσως. Δημιώτης, σηκώνει το χέρι του, τότε στο Λεόνι. Πάει Μάνος, το μπάνιο χρεώνει τα ελευθύματα εδώ. Παρόλη την καλή προσπάθεια. Θα κάνουν τους τύπους. Ο Βόλης θα πάρει τον σούτα από τον κύριο Ροσκίνο του Γερμανού. Σε για το Φινίτσι, θα κλειστεί από δύο. Με φάουλ. Για καλή επιθέση.
buzzer beater. Με αυτόν τον τρόπο θα κλείσει και η δεύτερη περίοδος, 40-21. Προς την ομάδα του Κασοπλιακού, Μάξι Λαράκη ασφαλείας. Πάμε για την ανάποδα του μηχρόνου και επιστρέφουμε ξανά για το δεύτερο μέρος. Επιστροφή στο παιχνίδι, έναρξη της τρίτης περίοδου. Με την ομάδα του Κασοπλιακού να έχει την πρώτη επίθεση. Από την επόμενη το βλέπουμε αυτής. Και ο Ζεχόλης, το πρώτο pull-up jumper. Συνεχίζει το βιολί του, το ψωμάκι του. Πολύ άνετα με την εκτέλεση αυτή. Σαν να ζώνει στο ΑΚΑΜΑ ΚΑΠΑ. Μάνος για τον Παυλίδη, θα πάρει το φάουλ χαμηλά. Φάουλ από τον Κινίτσι. Φάουλος για τον Μπάλιο. Πάρει το μετασούτη για τον Ζευγόλης μπαίνει μέσα. Τώρα είναι ένα στόχος. Θα πάρει και το club jumper. Το σίδερο. Πάλι στο να παίρνει. Σιγά. Σιγά το παπαδόπουλο. Ωραία, ριβές. Περιμένει με υπομονή από το Παυλίδης. Πάραν την κάμερα από στιγμή. Τον αφήνουν μόνο το όμως. Για Χαλιτσίκη δεν θα σκοράρει. Ούτε ο Τσοπάνης μετά το επιθετικό. Απέναντι Ραμπούκας, καλό το passing game. Πολύ ωραία, τώρα η μπάλα θα πάει μέσα στο ζωγραφιστό. Πάντα είναι για γάμο κάπα. Μπάλα έξω, Γερμένης θα πάρει το σκοτήρι. Σίδερο Όπουλος, γνωστά για τον Μπάλιο. Το χουτσάπ δεν θα ευστοχίσει στο εμφυδιασμό 42-23 για την ομάδα του Κασοπλιακού. Βολίζει τον Παπαδόπουλο, το σουτσιάτρι στο σύγχρονο. Έτσι κλειστεί, το σε βαρκαρίστη και θα βγάλει την μπάλα έξω. Βολίζει. Ο χρόνος, δεύτερο το σουτ, την μπάλα στο Τζοπάνη. Τώρα στο Παύλο. Πολύ ωραία ο Ραμπούκας, είπατε. Έχει διαβάσει την πρώτη στο Παπαδόπουλο, θα τον κόψει. Είναι καλή άμυνα, πραγματικά πολύ καλή άμυνα. Μόλις περνάει, πολύ ωραία. Το lay-up.
θα κάνω τις όλες. Θα είμαστε να μπω στην επόμενη φάση. Θα βάλουμε στο σημείο εδώ. Θα τελειώσει το σχεδιασμό. Σε time out και στο παιχνίδι. Συνέχεια το match. Βγόλει με την μπάλα στα χέρια. Καλλιεργημένη. Αναδιαβόλει σε αυτήν την μήνυ 5 δευτερόλεπτα. Κλείνεται από 2. Αδράβη συνέχεια την μπάλα στα χέρια του Παυλίδη. Παντόπουλος, πάσα για τον Μάνο. Γιουργιώτης, περνάει. Πολύ ωραία, πάσα στον Παυλίδη. Κάτι σαν σε Σπανούλης πριν τη ζει. Στην Κωνσταντινούπολη, μόνο που το καταχτάρι του Παυλίδη έφυγε την άλλη πλευρά. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να δίνει την μπάλα. Κέρδισε το φάουλ και πάει στη γραμμή των βολών. Θα έχει την ευκαιρία από εκεί να σκοράρει. Ο
Παυρόπουλος θα πάρει το σούτ. Παράτο. Πολύ καλή άμυνα. Το πέταμα του Χινίτσι πάνω στο σούτ. Αλλά και στο κοινό μάτι για τις δύο ομάδες. Μπάλα, ο Λουγκ περιμένει στην εάστιο πως η μπάλα είναι για κατσαφλία, για γάμα κάθα με σχολείτε. Πολύ ωραία η πάσα του Ραπούκα, το Γιχτόπουλο που το ξεχάσαμε έχω ψέα θόρυβα. Γιάννης Χάμιας θα μας το χύσει. Μπάλιος. Μόπουλος για αυτηρής του Ραπούκα. Πολύ ωραία από την Τουριό της. Με αυτή τη σκαλιά δεν θέλει να δώσει. Από ό,τι έχω καταλάβει επί τόπου το επιθετικό ριμπάνω στο συνδέχτη δεν ήταν όμως ο Πάλιος. Για τον Κατσαπλιακό 58-32 τέλος της περίοδου. Πάμε στην ανάπαυλα και επιστρέφουμε ξανά για τον επιλογό του παιχνιδιού. Συνεχίζει το παιχνίδι. Ένα εξαιρετικό της περίοδου. Ο Ζευγόλης με την μπάλα στα χέρια. Τη μέχρι μέσα. Το σταμάτημα. Ο ίδιος θα βγάλει την μπάλα εκτός. Ο Παπαδόπουλος απέναντι για το Ραπούκα. Θα χτυπήσει στο σπλιτ. Ο Παδόπουλος για τρεις από την άλλη πλευρά στο σύνδερο, Ραπούκα, συμπάλα στο Ζευγόλι. Γιχτόπουλος από τη γωνία, καλό το σούτ. Κυμμένουνε, Παπαδόπουλος τώρα τελειώνει την πολυβολία. Πάρει τελικά το σούτ. Το σύνδεμα Παπαδόπουλος είναι εκεί πολύ ωραία από την γωνία. Πετάγεται και ανανεώνει. Πολύ ωραία από την γωνία. Ζευγούλης ακτιβίζει στο drive. Είναι άστοχο στο πιλαντάντερ. Άστοχο για τον Μπάλιο. Την ζήνει έξω στο Δημόπουλο. Το σύνδεμα άστοχο. Φινίτσης. Ραπούκα, ωραίο το σπλίτ, ωραία έξτρα πάση του Παπαδόπουλου. Με πολύ ωραία υπομονή, πραγματικά πολύ καλό διάβασμα από τον Ζευγόλη. Δεν έχει πάσα να χρησιμοποιήσει τον κλιματισμό. Δεν πήγε στην κάμα και με πολύ καλό. Υπομονή,
έβαλε τον lay-up. Περικό καλάθι. Αποκλείσε και αυτό. Δύσκολη πάσα. Αμάτησε το κόψιμο και ο Σομπάλιος. Υπήρχε χώρος να κινηθεί. Θα πιστώνω τον Αιντά. Λόγια της πάσας, Ευγόλης κρατάει την μπάλα. Λαβ Τζάμπερ, άστοχο. Μπάλιος, πολύ ωραία η πάσα. Πέρασε. Δύσκολη εδώ, πολύ δύσκολη πάσα. Έκανα πάυση και εγώ, γιατί εδώ Κατσαφλιακός κατέβασε ρολά πραγματικά. Σε δύο πάσες. Το σύντου Παπαδόπουλου είναι άστοχο. Δουλειό της ευνοείται. Περνάει. Δεν καταλάβω. Πρέπει να πάρει κάποιο φάουλ. Δεν καταφύγει για την εξόριση που θέλει να κάνει. Ζευγόνι, σαν στοχή από την άλλη πλευρά. Μπάλιος. Παπαδόπουλος μέχρι μέσα. Ο Δουλιώτης με την βουτιά θα ανανεώσει το χρόνο για την ομάδα του. Μπάλιος με το side step στο σίδερο, Παπαδόπουλος. Μόλις
την ανάδυση στον Αδάμ. Φαντάζομαι στον κόλπο του Αδάμ. Πάσαμε στα πιο πίσω. Δεν θα τελειώσει τον εμφυλιασμό μπροστά ο Μπάλιος. Παυλίδη σου τεφαχώ. Ο Παπαδόπουλο τελειώνει τη φάση. Βάζει και την μπάλα. Ραπούκα, μεταξύ 45 και γωνία. Είναι άστοχο. Παρακαταλήγει στον Παυλίδη. Από πίσω, Παυλίδη σιγά περνάει. Δεν θα τελειώσει. Μπάλιο αφήνει από αυτή την άλλη πλευρά. Να μαζέψει το επιθετικό, το follow-up. Και θα βάλει την μπάλα στο καλάθι. Με δεύτερη προσπάθεια. Ζευγόλης. Πολύ ωραίο, άψογο το τελείωμα. 2-4, 43. Σύμφωση για καμπίνο ολοκλήρωση. Δύσκολα. Σε πλέον χάσει το σημερινό όρος του αγώνος. Πολύ ωραίο και ένα δύο Παυλίδη Παπαδόπουλου. Παυλίδης όμως θα αστοχίσει. Θα βγάλει την μπάλα έξω από τον Τζοπάνη. Παπαδόπουλος βγαίνει και του μαζεύει την μπάλα. Αμυντικό rebound και εφηδιασμός. Αλλά σωστά. Ζευγόλης. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο πάτημα. Παυλίδης μέχρι μέσα. Πολύ κακή γωνία. Ο χώρος. Θέλω να επιτεθούν. Δεν υπάρχει συνέχεια. Ούτε τώρα την πάρα σπλειωμένη και τώρα στον Ζευγούλη, πολύ ωραία. Θα πάρει και το πουλα τζάμπερ από το χάιπος και από το μέσα. Μπροστά. Πάμε την κορδιέρη. Λάμις, η μπάλα στον Ζευγούλη, απέτσι στο φάουλ αυτή τη φορά. Το παιχνίδι, time out. Στον Δημόπουλο. Πάμε πίσω στο ράρι. Ωραίο, πολύ ομάδο. Ραπούκας για να κυρίς. Το μπάλα με λίγη δόση τύχης. Αυτή τη φορά θα μπει. 68-55. Τελευταία δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Βάζει λίγο την ένταση. Δύο μάλλον άμυνα εδώ. Το Παπαδόπουλος περνάει. Μίτσης, Ραπούκας για τρεις. Το σίδερο, Παπαδόπουλος ανανέωνε από την άλλη πλευρά. Δεν είναι φάουλ διαιτητές. Καθώς κατέβει και χέρι. Μπάλα έξω. 4-3, γερμένη στη λήξη, στο σίδερο. Οι δύο Παπαδοφιλέοι παλεύουν και πάλι είναι για γάμα κάπα. Περιμένει αμέσως την επαναφορά. Ξανά Παπαδόπουλος. Έχει κάνει και τη ζημιά από αυτήν εκεί τη γωνία του γηπέδου. Στις τρεις φάσεις τώρα. Ζευγόλη στο πουλάτσα. Δεν ήταν καλό. Ξανά Παπαδόπουλος. Μόνο αυτό δεν έχει σουτάρει, ούτε τώρα.
με αυτόν τον τρόπο θα τελειώσει το παιχνίδι 68-55. Διοικητές της αναμέτρησης σε αυτή την εμιλητελική φάση είναι η ομάδα του Κατσαπλιακού, καλύτερη στο σημερινό παιχνίδι, στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Φίλες και φίλοι του Basket City, καθώς όλους εργαστήκαν για την αναμετάδοση του παιχνιδιού, να είχαμε καλό απόγευμα.